που λαού σπουδάζουν, γίνονται επιστήμονες. Mm-hmm. Πώς θα κάνεις εύκολα παραγωγική ένα συγκρότηση όταν σου λείπουν αυτά τα παιδιά. Επομένως, έχετε και εσείς μια ευθύνη ως κυβέρνηση τώρα για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά. Βεβαίως, εντάξει, κριτική την κάνουμε όλοι. Έχουμε ευθύνη μεγαλύτερη από την ευθύνη των λίγων μηνών που είμαστε κυβέρνηση. Είναι ευθύνη απέναντι σε μια κοινωνία. Σε εξετάσεις θα τις περάσετε εσείς, κύριε Φίλη. Γιατί τα παιδιά θα δούμε τι θα κάνουν. Από τις 100.000, 70.000 θα περάσουν. Επομένως, ένα πολύ καλό ποσοστό. Η κυβέρνηση θα περάσει τις εξετάσεις. Ποιες εξετάσεις, με ποιους εξεταστές? Με τους εταίρους μας, με ποιους? Εκεί δεν δίνουμε εξετάσεις. Πού δίνετε? Στο λαό θα μου πείτε κι εσείς πάλι. Πάλι τα ίδια. Όχι, πρώτα-πρώτα, μην μιλάμε με τρόπο υποτιμητικό για το λαό. Ναι. Πράγματι, εκεί δίνουμε εξετάσεις όλοι. Όλοι. Όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί παίρνουμε το πιστοποιητικό προαγωγής ή το πιστοποιητικό στασιμότητας ή απόρριψης στην πραγματικότητα. Τώρα που είμαστε πιο κοντά. Είμαστε σε μια, σήμερα είμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Η οποία έχει μπει σε κρίσιμες μέρες. Η επόμενη εβδομάδα είναι πολύ κρίσιμη. Ο ορίζοντας είναι η σύνοδος κορυφής στην Ρήγα. Η σύνοδος είναι τώρα, γιατί είναι Πέμπτη. Πέμπτη Παρασκευή. Αυτή η εβδομάδα που ζούμε. Αυτή που διανύουμε. Που διανύουμε. Ναι, αυτή είναι. Άντε, δύο-τρεις μέρες παραπάνω που λένε. Τα μεθεόρτια. Μετά θα ζητήσετε Eurogroup, κύριε Φίλη. Ένα λεπτό. Αναλόγως των εξελίξεων εκεί, θα κριθεί τι ακριβώς θα ζητήσουμε. Θα μπει το ελληνικό θέμα στη Σύνοδο Κορυφής? Θα μπει το θέμα αυτό, ή τουλάχιστον αυτή είναι η επί του παρόντος συζήτηση. Και αναλόγως τη συζήτηση που θα γίνει, θα ακολουθήσει ή όχι Eurogroup έκτακτο που θα ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Αναλόγως των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο αυτών των νέων στοιχείων. Καλά, ναι. Στη Σύνοδο Κορυφής δεν κουβεντιάζει τώρα τεχνικά κλιμάκια. Πάμε για την ολοκληρωμένη συμφωνία, κύριε Φίλη. Πάμε για μία συμφωνία. Εμείς θέλουμε μια και έξω μια συμφωνία. Μία συμφωνία, λοιπόν, αυτό για όλα. Μια και έξω μια συμφωνία. Αυτή τη στιγμή, κύριε Φίλη, που βρισκόμαστε? Γιατί ο Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στον Γιώργο Αυτιά το Σάββατο, θα το είδατε, είπε πως στην παρούσα φάση δεν έχουμε κλείσει τίποτα, γιατί περιμένουμε μια ολοκληρωμένη συμφωνία που θα αφορά όλα τα ζητήματα. Μάλιστα. Τώρα που βρισκόμαστε? Γιατί μιλάμε τώρα για 4-5 εικοσιτετράωρα. Παρούσα συγκυρία εννοούσε το Σάββατο για τον Βαρουφάκη, σήμερα έχουμε Δευτέρα. Δεν ξέρω τι συνέβη το Σαββατοκύριακο, τι να σας πω. Είναι σίγουρο όμως ότι για να δώσουμε εμείς συγκατάθεση σε ζητήματα τα οποία είναι και ακαθόδη για τη συμφωνία, θέλουμε να έχουμε συμφωνία για το σύνολο. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να μπούμε σε μια ιστορία πιέσεων συνεχών για τα λεγόμενα προαπαιτούμενα σήμερα. Αυτά, αύριο, τα άλλα, όχι. Όταν λέμε ολοκληρωμένη συμφωνία, τι εννοούμε? Εννοούμε να συμπεριλαμβάνει, πέρα από τα θέματα τα επιμέρους που συζητούμε τώρα, θέμα χρέους, μια συμφωνία. Και αυτό θα είναι κομμάτι της συμφωνίας της παρούσης. Θα πρέπει να είναι ένα θέμα μιας γενικής συμφωνίας, βεβαίως. Που θα μπει μέσα στην παρούσα, λέτε. Για το μέλλον μένα, αλλά θα μπει από τώρα, αυτό λέτε. Θα πρέπει να συζητηθεί τώρα, ναι. Μάλιστα. Και όσο είναι έτοιμο, να συμπεριληφθεί. Δεν πάντα αφήσουμε έξω από το τραπέζι αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και δεύτερο θέμα, το θέμα το αναπτυξιακό. Διότι τι να το κάνεις, να συμφωνήσεις σε μερικά επιμέρους, σημαντικά με ένα επιμέρους ζητήματα, αλλά μην έχει διασφαλιστεί η χρηματοδοτική ροή, η αναπτυξιακή βοήθεια προς τη χώρα. Λοιπόν, χρήματα, αυτό είναι σαφές. Η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι? Είσαστε με βάση αυτή τη συμφωνία, κινείστε? Είναι σημαντική, είναι ουσιαστική, έχει κανένα νόημα αυτή η συμφωνία? Πάμε παρακάτω τώρα. Μα θα κρυφτούμε και από αυτή τη συμφωνία. Το λέω γιατί άκουσα και την πρόεδρο της Βουλής εδώ να λέει ότι δεν είναι τίποτα αυτό. Είναι ένας οδικός χάρτης. Ένα κοινό ανακοινωθέν, είπε. Ένα λεπτό. Λέω λοιπόν, πράγματι δεν έχει τη συμφωνία, την κλασική συμφωνία που έχει περιβληθεί μια νομική, ένα νομικό ένδυμα. Είναι μια συμφωνία που δεσμεύει την ελληνική κυβέρνηση. Σε αυτό το αυτή την υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών. Άρα έχει θεσμική υπόσταση, κύριε Φίλη? Δεν έχει τη θεσμική υπόσταση μιας κλασικής συμφωνίας. Νομική υπόσταση. Νομική. Νομίζω δεν έχει. Δεν έχει. Θεσμική προφανώς. Συμφωνούν δύο μέρη. Σαφές είναι. Συμφωνούμε κάτι μαζί. Δεν χρειάζεται να είναι. Δεν έχει ψηφιστεί από την Βουλή. Δεν αποτελεί μια κλασική συμφωνία διακρατική ή του κράτους. Άρα λοιπόν, για να το καταλάβουμε, εσείς πάτε για μια συμφωνία μία και έξω. Που θα έχει ακόμα και την προοπτική του χρέους. Αυτό επιδιώκουμε, ναι. Μια συμφωνία μία και έξω. Διότι. Δεν είναι θέμα δικού μας, επιμένουμε σε κάτι εμείς, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει λόγος, αλλά ποια συζήτηση να κάνουμε, για ποια μέτρα, όταν το χρέος παραμένει μη βιώσιμο και θα μας βασανίζει για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες. Ποια συζήτηση να κάνουμε, π.χ. για το ασφαλιστικό, όταν υπάρχει θέμα ανάπτυξης. Πώς να υπολογίσεις το ασφαλιστικό, αν δεν έχεις έναν ορίζοντα ανάπτυξης? Με 27% ανεργία θα βγάλεις. Από ποιο το ασφαλιστικό? Προλαβαίνουμε, κύριε Φίλη, να φτάσουμε σε μια τέτοια ολοκληρωμένη συμφωνία που όλοι την ακούμε πάρα πολύ θετικά, βεβαίως. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε σε μερικά πράγματα τα οποία να προδιαγράφουν γρήγορες εξελίξεις.
Πράγματι, άμεσα εννοείται. Άμεσα. Δεν μπορούμε σήμερα, αύριο, εντάξει, αλλά να προδιαγράφουν. Χώρους. Και το σημαντικότερο, όχι νέα προαπαιτούμενα. Σαφώς είμαι σαφής. Τώρα θα γίνει συζήτηση για τα προαπαιτούμενα. Νέους φόρους θα έχουμε, κύριε Φίλη, σε αυτή τη συμφωνία. Και θα καταργήσουμε παλαιούς φόρους και πιθανόν να υπάρξει μια διαφοροποίηση σε φορολογικά καθεστώτα. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε έναν φόρο που θα δούμε που να καταργήσουν πρώτα θα δούμε να καταργείτε. Σας είπα, ο έμφυα, όπως το ξέρουμε, θα καταργηθεί. Και τι θα μπει στη θέση του. Ένας άλλος έμφυα μικρότερος. Όχι. Ή ένας άλλος φόρος. Έχει σημασία, μην λέτε μικρότερος, μεγαλύτερος. Φόρος ακίνητης περιουσίας θα μπει, το έχουμε πει. Ναι. Δεν είναι θέμα λοιπόν τέτοιο. Με νέες αντικειμενικές θα προλάβετε. Το επιδιώκουμε, αυτό κάνουμε. Γιατί δεν προλάβουμε. Θα οικετεύουμε για το mail Χαρδούβελη, κύριε Φίλη, όπως στην κατηγορία αξιωματική αντιπολίτευση. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει παρασυρθεί από οικετευτικές αντιλήψεις για την πολιτική. Οικετεύει γενικώς. Εμείς δεν οικετεύουμε, διαπραγματευόμαστε. Και πιστεύουμε ότι το mail Χαρδούβελη θα το συγκρίνει ο κόσμος. Έχει περικοπές συντάξεων και επικουρικών, αλλά και των κατώτατων με το ΕΚΑΣ. Έχει αύξηση φορολογίας. Έχει ένα σωρό πράγματα. Έχει διάλυση εργασιακών σχέσεων. Περαιτέρω διάλυση. Δεν είναι τέτοια πράγματα. Γιατί εσείς θα επαναφέρετε τις εργασιακές σχέσεις. Γιατί από ό,τι κατάλαβα θα τα έχετε μαζέψει όλα. Και τα 751 το έχετε μαζέψει. Όλα αυτά έχουν πάει πίσω. Πρώτον. Δεν έχουμε μαζέψει τίποτα. Μέχρι τώρα λέω, τι λένε οι πληροφορίες. Ένα λεπτό. Έχει υπάρξει ανάρτηση των εργασιακών από το Υπουργείο Οικονομικών, του Εργασιακού Νομοσχεδίου. Γίνεται συζήτηση. Και θα έρθει στη Βουλή. Γίνεται συζήτηση με το ILO και την Πέμπτη που είχε πάει ο κύριος Κουρλέτης, βγήκε να ανακοινωθέν από το ILO που είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ναι, ο ILO δεν ξέρω αν έχετε το αποφασιστικό ρόλο σου του δίνετε εσείς στην κυβέρνηση. Γιατί βλέπω ότι του δίνετε ένα βαρύνοντα ρόλο. Αλλά εγώ ξέρω ότι δεν έχει σχέση με αυτά που λένε οι δανειστές. Ο αποφασιστικός ρόλος είναι της κυβέρνησης. Το τι λένε οι δανειστές είναι άλλο θέμα. Το τι λέει ο ILO είναι και αυτό ένα θέμα υποβοηθητικό. Είμαστε σαφείς ότι τα εργασιακά θα επανέλθουν. Κύριε Φίλη. Έτσι είναι σαφές αυτό. Θα έπρεπε θα έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όσοι εργοδότες παίρνουν τώρα να εκβιάζουν με προσωπικές συμβάσεις εργασίας, θα χάσουμε. 751 θα έχουμε. Σταδιακά. Τι θα πει αυτό. Ότι δεν θα έχουμε. Στο τέλος του τραετίας. Όχι. Πότε. Από φέτος, το τέλος του χρόνου, θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Κακλαμάνη για να δούμε και τη δική σας γνώμη, κύριε Κακλαμάνη. Βέβαια, να ολοκληρώσω. Συγγνώμη, κύριε Κακλαμάνη. Θα επανέλθουμε, δεν φεύγουμε. Το θέμα του ιδιωτικού τομέα που έχει να κάνει με το 751 συναρτάται και με ορισμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, τη ρύθμιση των ασφαλιστικών χρεών των επιχειρήσεων, το θέμα της φορολογίας. Δηλαδή, ζητήματα τα οποία σε συνθήκες κρίσης θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ακολουθήσουν μια σωστή μισθολογική πολιτική. Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνη, τι περιμένετε, τι βλέπετε να έρχεται ως συμφωνία, εάν εν πάση περιπτώσει επιτευχθεί συμφωνία. Και ήθελα να σχολιάσω, επειδή το λέγαμε και νωρίτερα, πως περιοριζόμαστε τον τελευταίο καιρό και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή.